Καλώς ήρθατε. Θα σας δείξουμε μια παλιά συνταγή για σάμαλι που θα κάνετε συνέχεια. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε 500 ml νερό, 500 γραμμάρια ζάχαρη, μία φέτα λεμονιού, και βράζουμε για 5 λεπτά να γίνουν σιρόπι. Όταν είναι έτοιμο, το κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με λίγο χυμό λεμονιού. Και 2 βανίλιες. Διαλύουμε λίγη μαστίχα μαζί με λίγη ζάχαρη. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Αναμειγνύουμε 450 γραμμάρια σε μυγδάλι χονδρό με 200 γραμμάρια ζάχαρη. Σβήνουμε ένα κουταλάκι σόδα με λίγο χυμό λεμονιού. Το ρίχνουμε στο σιμιγδάλι. Προσθέτουμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι και ανακατεύουμε. Αρωματίζουμε με την μαστίχα. Και ενσωματώνουμε 150 ml ζεστό νερό. Αλείφουμε με σιρόπι το ταψί μας. Απλώνουμε το μείγμα. Κόβουμε σε κομμάτια. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Προαιρετικά τοποθετούμε αμύγδαλα, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 12 ώρες. Κόβουμε ξανά τα κομμάτια. Αλείφουμε με σιρόπι και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Όσο το σαμαλί μας είναι καυτό, το σιροπιάζουμε με ζεστό σιρόπι. Σερβίρουμε μετά από 6 ώρες. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!